Είμαστε έτοιμοι να το παρακολουθήσουμε. Η χώρα μας βρίσκεται μπροστά σε κρίσιμες προκλήσεις, τις οποίες όμως αντιμετωπίζει με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα. Η Ελλάδα, με τις θυσίες του ελληνικού λαού, κράτησε και κρατάει το βάρος ολόκληρης της Ευρώπης, τόσο στο προσφυγικό, όσο και στην οικονομική κρίση. Και έφτασε η ώρα αυτό να το αναγνωρίσει εμπράκτως και η Ευρώπη. Η απόφαση του Eurogroup της περασμένης Δευτέρας είναι εξαιρετικά σημαντική για την σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας. Η λήψη βραχυπρόθεσμων μέτρων που ελαφρύνουν το χρέος κατά περίπου 45 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 22% του ΑΕΠ, είναι ένα πρώτο αλλά αποφασιστικό βήμα για την επιστροφή της χώρας στις αγορές και για την έξοδο από την Επιτροπή. Κάναμε ένα σημαντικό βήμα, αλλά συνεχίζουμε την προσπάθεια με αντικειμενικό στόχο την ταχύτερη δυνατή ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης χωρίς υποχωρήσεις σε παράλογες απαιτήσεις. Τελικός μας στόχος είναι η οριστική έξοδος από την κρίση και την επιτροπία, η πρόσβαση στις αγορές χρήματος, καθώς και η ανάκτηση της οικονομικής μας κυριαρχίας. Η συμφωνία που υλοποιούμε όμως, εκτός από δύσκολες μεταρρυθμίσεις, περιέλαμβανε και επανακαθορισμό των δυσβάστακτων πρωτογενών πλεονασμάτων στα οποία η χώρα ήταν δεσμευμένη. Έτσι, για το 2016, ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα μετά τη συμφωνία που πετύχαμε μειώθηκε από το 4,5% που είχε συμφωνήσει η προηγούμενη κυβέρνηση σε 0,5% του ΑΕΠ. Στόχος που αποδείχτηκε ρεαλιστικός και, όπως είναι ήδη γνωστό, με την υπεραπόδοση των εσόδων τη χρονιά που φεύγει, υπερκαλύφθηκε στο διπλάσιο. Δέσμευση αυτής της κυβέρνησης είναι κάθε ευρώ που πλεονάζει από τους διαθέσιμους πόρους να αναδιανέμεται στους πιο αδύναμους συμπολίτες μας. Αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και που βιώνουν πιο άμεσα τα βάρη της κρίσης. Προσιλωμένη σταθερά στην αντίληψη αυτή άλλωστε, προχωρήσαμε το προηγούμενο διάστημα στην ένταξη 2,5 εκατομμυρίων ανασφάλιστων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Σχεδιάσαμε και υλοποιούμε το πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και προχωράμε άμεσα στην πρόσληψη 5.000 νοσηλευτών και γιατρών, ώστε να καλυφθούν τα κενά στα δημόσια νοσοκομεία. Σήμερα, παραμένοντας σταθεροί στη δέσμευσή μας για στήριξη των πιο αδύναμων, αποφασίζουμε την άμεση διανομή του μεγαλύτερου μέρους της υπεραπόδοσης των εσόδων του 2016 στους χαμηλοσυνταξιούχους. Αυτή η κοινωνική αναδιανομή της υπεραπόδοσης των εσόδων είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε για αυτές και αυτούς που από το 2010 έχουν υποστεί διαδοχικές μειώσεις στις συντάξεις τους και αντίστοιχη επιδείνωση των συνθήκων της ζωής τους. Στην πράξη, θα έλεγα ότι έχουμε σήμερα τη δυνατότητα να κάνουμε πράξη μια παλιότερη δέσμευσή μας για 13η σύνταξη σε όσους συνταξιούχους το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Και αυτό θα κάνουμε. Χορηγούμε άμεσα, εν ώψη μάλιστα και των εορτών, 617 εκατομμύρια ευρώ σε περίπου 1.600.000 συνταξιούχους που λαμβάνουν συντάξεις κάτω από 850 ευρώ. Η δε διανομή του ποσού θα γίνει αντισυμμετρικά από κάτω προς τα πάνω. Δηλαδή, όσοι από τους δικαιούχους λαμβάνουν τις μικρότερες συντάξεις θα λάβουν τη μεγαλύτερη ενίσχυση, που για αρκετές χιλιάδες θα είναι ακόμη και πολλαπλάσια από την μηνιαία σύνταξή τους. Ενώ όσοι βρίσκονται στο πάνω κατώφλι θα λάβουν μικρότερη ενίσχυση, που όμως θα έχει ως κατώτατο ποσό τα 300 ευρώ. Όσο τα περιθώρια της οικονομίας θα διευρύνονται και όσο περισσότερο η χώρα θα ανακάμπτει, τόσο ευρύτερη και ουσιαστικότερη θα είναι η κοινωνική αναδιανομή για την στήριξη αυτών που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Τη συμφωνία μας με τους εταίρους μας θα την τηρήσουμε στο ακέραιο,
αλλά ταυτόχρονα θα υπερασπιστούμε με κάθε τρόπο την κοινωνική συνοχή στην πατρίδα μας. Σε αυτό το πλαίσιο, αποφασίσαμε επίσης και μέτρα στήριξης των νησιών της πρώτης γραμμής που δέχονται τις προσφυγικές ροές. Για αυτά τα νησιά του Βόρειου και του Ανατολικού Αιγαίου, αποφασίσαμε να αναστείλουμε για όσο μένεται η προσφυγική κρίση την αύξηση του ΦΠΑ. Η εξίσωση του ΦΠΑ είναι ένα μέτρο που είμαστε δεσμευμένοι να εφαρμόσουμε και θα εφαρμόσουμε. Όχι όμως την ώρα που οι συμπολίτες μας εκεί σηκώνουν στις πλάτες τους το βάρος ολόκληρης της Ευρώπης για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης. Σήμερα άλλωστε η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι χάρη στην Ελλάδα θα αποκατασταθεί από τον Μάρτη η κανονικότητα και θα ξαναμπεί σε εφαρμογή η Συμφωνία του Δουβλίνου, γιατί σταμάτησαν πλέον οι ροές προς την Ευρώπη. Η σωστή όμως διατύπωση είναι χάρη στα νησιά μας και χάρη στους νησιώτες μας που έχουν σηκώσει ψηλά τις αξίες της Ευρώπης. Τους χρωστά λοιπόν η Ευρώπη. Τους χρωστά η ελληνική πολιτεία ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και στήριξη. Και είμαστε αποφασισμένοι να τους το δείξουμε έμπρακτα. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι σε κάθε βήμα της Ελλάδας προς την κανονικότητα και την ανασυγκρότηση, στο μυαλό μας θα είναι πάντα η αποκατάσταση των αδικιών και η στήριξη των αδύνατων. Αυτοί που σήκωσαν περισσότερο τα βάρη της κρίσης θα είναι οι πρώτοι που θα έχουν δικαίωμα στα ωφέλη της ανάπτυξης. Τις μέρες αυτές διανύουμε τα τελευταία δύσκολα μέτρα ενός πολύ δύσκολου μαραθώνιου. Με πίστη στις δυνάμεις μας, με δικαιοσύνη και αλληλεγγύη θα τα καταφέρουμε. Θα βγούμε από την κρίση και θα βγούμε όρθιοι και πιο δυνατοί.